με τη Μίνα Αρναού, τη δημοσιογράφη μας, η Βάσια Γρηγοράκου. Μπορεί εδώ στα πλάνα να τη βλέπετε υπέρλαμπρη και όπως τη βλέπετε και στις φωτογραφίες, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Μακιγιαρισμένη, φρεσκαρισμένη, με τα ωραία της τα ρούχα. Να σας πω όμως για να το γνωρίζει και ο κόσμος, ότι αυτή δεν είναι η εικόνα. Η κοπέλα ήρθε με βοηθητικές πατερίτσες, υποβασταζόμενη από μία φίλη της που τη βοήθησε να καθίσει. Ήταν καθυλωμένη. Να τα λέμε και αυτά, διότι βέβαια, το κορίτσι αυτό έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα από το συγκεκριμένο τροχαίο και δεν περνάει εύκολα. Και πρέπει να καταλάβουμε και την ψυχολογία ενός ανθρώπου, για να τη δώσω και ένα παροθέσει στην ιστορία καθόλου, αλλά την ψυχολογία ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται και κινητικά. Ναι. Δεν είναι εύκολο δηλαδή ότι πάει και διασκεδάζει όπως και χορεύει κτλ. Αλλά θα είναι εύκολο να επανέλθει και στην πρώτη και στην προηγούμενη κατάσταση. Οπότε η κοπέλα και μπράβο της που έχει το θάρρος και βγαίνει. Γιατί θα μπορούσε να έχει πέσει ψυχολογικά και να έχει κλείσει τελείως το σπίτι και στον εαυτό της. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τα πλάνα. Έφτασε εκεί. Καταλαβαίνει ότι η κάμερα είναι απέναντί της, δείχνει την όχλησή της και τη δυσφορία της, γιατί την πλησίασε η Βάσια πολύ ευγενικά, της είπε αν θέλει να μιλήσει και εκείνη αρνήθηκε, σεβαστό, το σεβαστήκαμε εννοείται. Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Λοιπόν, θα σου πω μόνο ότι η Μίνα, θα σου πω αυτό που βλέπουμε. Η Μίνα όντως είναι ένα κορίτσι που βάφεται, ντύνεται, γιατί και στα social media ανεβάζει φωτογραφίες και καλά κάνει. Καλά κάνει, γιατί για να ανέβει η ψυχολογία της. Όντως η Μίνα βρέθηκε στην Αθήνα, να πούμε, με αφορμή κάποιες εξετάσεις που έπρεπε να κάνει και να επισκεφτεί το γιατρό. Λοιπόν, θα μείνει μόνιμα. Δεν ξέρω αν θα μείνει μόνιμα, μάλλον θα επιστρέψει ξανά. Απλά πρέπει να ανεβοκατεβαίνει για να την παρακολουθεί ο γιατρός. Είναι από τη Μυτιλίνη, κοπέλα. Είναι από τη Μυτιλίνη. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία. Όντως βοηθάται από πατερίτσες και τη βοηθούν να κινηθεί. Το γεγονός ότι βγαίνει και ότι τη βλέπουμε εμείς τις τελευταίες ημέρες να επισκέπτεται και κάποιους φίλους της που τους έχει αφήσει πίσω, είναι επειδή η Μίνα θέλει να μπει ξανά την κοινωνική ζωή. Να μπει ξανά την κοινωνική ζωή. Δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε όλη την κατάσταση αυτή. Παιδιά, αυτό είναι φυσιολογικό κιόλας. Ακριβώς και είναι φυσιολογικό. Άσχετο με το τι έχει συμβεί και το τι έχει γίνει, έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Η κοπέλα πρέπει να επανέλθει στην κοινωνική τη ζωή. Να περιγράψουμε και λίγο και το πλάνο. Βλέπουμε μια κοπέλα η οποία αισθάνεται πάρα πολύ άνετα, επειδή το συγκεκριμένο μαγαζί, όπως είπες πολύ σωστά, Κατερίνα, πριν δούλευε πριν το τροχαίο με τον Παντελή τον Παντελίδη, πήγε να δει φίλους και συναδέλφους. Έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την ιδιοκτησία της συγκεκριμένης επιχείρησης και αισθάνεται πάρα πολύ άνετα. Και αυτό φαίνεται και από την εικόνα που βλέπουμε. Είναι χαρούμενη, ομιλητική. Εντάξει, μόνο με την κάμερα. Δεν είναι έδειγμα. Μόλις είδε την κάμερα, ίσως και λογικό. Γιατί ήταν ένα κορίτσι που δεν ήταν στα φώτα. Δηλαδή ξαφνικά έχουν έρθει όλα τα φώτα πάνω του και πάει και βγαίνει και υπάρχει μια κάμερα. Προφανώς αυτό τη δυσκολεύει. Απλά και είναι και λογικό. Ξέρει τώρα ότι όλα τα φώτα θα στραφούν πάνω τη, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τη δική του άποψη. Δεν έχει τελειώσει ιστορία. Δεν έχει τελειώσει ιστορία. Γνωρίζω ότι επικοινωνεί με τον δικηγόρο τη σχεδόν καθημερινά, ο οποίος τη συμβουλεύει και λες να μην μιλήσει ακόμα και στη Φρόσο, μέχρι να πούνε κουβέντα. Δεν θα πούνε κουβέντα ούτε η Φρόσο ούτε η Μίνα, λοιπόν, μέχρι να πάρουν στα χέρια τους τη δικογραφία. Κουβέντα όμως. Και το καλό είναι ότι έχουν πολύ καλούς φίλους δίπλα τους. Πρόσφατα διάβαζα ότι υπάρχει και ένας άντρας που τη στηρίζει πάρα πολύ την Μίνα και έχουν λοιπόν, έρθει πολύ. Ενημερώνομαι ότι επιστρέφει την Κυριακή στο νησί της, ότι ήρθε για εξετάσεις. Δεν ισχύει ότι θα μείνει μόνιμα. Και μάλιστα δίπλα τη. Βρίσκεται η Ευρυδίκη. Αυτό δεν είπαμε καλέ, δεν είπαμε ότι ήρθε για εξετάσεις. Δεν το άκουσα. Ηρεμήστε λίγο. Εντάξει, δεν το άκουσα. Η Ευρυδίκη και η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Η Ευρυδίκη είναι τραγουδίστρια. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω ποια έχει κυρίε στην δίπλα τη, πάντω γι' αυτό ήρθε. Η μητέρα τη που εξετάζει. Αυτή τη στιγμή η γυναίκα ήταν δίπλα τη και τώρα. Η Ευρυδίκη τραγουδίστρια. Θα με ενημερώσουν τώρα. Θα μου στείλουν περισσότερο γιατί μου έχουν στείλει ένα ρεπορτάζ. Προφανώς βρεθήκαν όλοι στον ίδιο χώρο λόγω του ότι υπήρχε ένα event εκεί. Η φίλη της η Ευρυδίκη που λες, Κατερίνα. Όχι, παιδιά, η φίλη της η Ευρυδίκη έχει δίκιο. Και η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Είναι μοντέλο η Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου είχε λάβει διαγωνισμό στο Playmate. Ακριβώς. Ούτε η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Ήταν η κοπέλα που συνόδευε τη Μίνα Αρναούτη στο κέντρο Αθηνών την προηγούμενη εβδομάδα, που μάλιστα και η κοπέλα είχε και ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η οποία ευτυχώς το ξεπέρασε. Μάλιστα. Να πω λίγο κάτι. Από την οποία φιλοξενείται κιόλα. Σε Ευρυδίκη Παπαδοπούλου είναι πρώην μοντέλο. Ναι, και είχε λάβει μέρος και στα Playmate. Ωραία. Ωραία. Πάντως λένε, ας πούμε, η Μίνα ότι γράφει, και εγώ το έχω πει, μπαίνει στα social media, ότι είναι λάθος και αυτά. Αυτό το κορίτσι από το πουθενά βρέθηκε πολύ άσχημα στα φώτα της δημοσιότητας. Ναι. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί και ακόμα δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και περισσότερο ψυχολογικά λόγω της κατάστασής της. Δηλαδή, ένα νέο κορίτσι, το οποίο πέρασε, μπήκε στην εντατική, πέρασε ό,τι πέρασε και τώρα κάνει βήματα μπροστά, τσούκου, 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 να μπει πάλι στην κοινωνία. Και να αρχίσει να δουλέψει κι αυτά. Λοιπόν, και για ό,τι νεότερο.